ξυπνήσατε. Τακ, τακ. Πάμε να περάσουμε στα αστέρια μου. Μαρία! Καλημέρα σας. Τι σοου ήταν αυτό, Άρια μου? Είπαμε να ξεκινήσουμε με λίγο Αλίκη. Τι θέλουμε, μωρέ? Αποφάσισα, Αλίκη ή Μέρλιν. Πρέπει να αποφασίσει, τέλος. Δεν κάνω συγκρίσεις, αγάπη μου. Και οι δυο είναι top. Πολύ τάλαντι, Να το σκεφτείς και για musical. Λες. Βεβαίως. Θα πάμε μαζί, αφού εσύ το έχεις με την ηθοποιία. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε θέμα για τους διάσημους με τα ζωάκια τους. Ευχάριστο για πρώτο θέμα, πρωινό ξύπνημα. Θέλω, ναι, γιατί αγαπάμε τα ζώα και τα φροντίζουμε. Και είναι ωραίο να βλέπουμε, να μας δίνουν παράδειγμα και οι διάσημοι ότι τα αγαπάνε, τα φροντίζουν και τα προσέχουν. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον πολύ αγαπημένο μου, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, ο οποίος μεγαλώσαμε με τα Terminator μόλις του. Αυτός έχει γαϊδαρό. Καλά, έχει πολλά. Έχει ποικιλία λοιπόν, αλλά... Α, έχει φάρμα. Κοίτα εδώ, ο αγαπημένος του είναι ο γαϊδαρός του, που τον λένε Λούλου. Και έχει μια λάμα. Λάμα δεν είναι αυτό. Ισχύει, ναι, δεν έχω καταλάβει κι εγώ τι. Λάμα. Λάμα. Δεν είμαι σίγουρη. Και το τρίτο του που λέγεται Τσέρι, το σκυλάκι το μικρό αυτό. Και σε όλη την καραντίνα μας έδειχνε βίντεο που τρώει με τα γαϊδουράκια εκεί πέρα, τα ταΐζει, τα έχει στο σπίτι μέσα πάνω κάτω. Α, τα έχει ελεύθερα, Ναι, πολύ, δίνει πολύ καλό παράδειγμα, γιατί εκτός από έτσι κυβερνήτης της Καλιφόρνια που τον έχουμε δει σε πολλούς ρόλους, δείχνει ότι είναι και πολύ ευαίσθητος. Τελικά μας δείχνει και μια άλλη του πλευρά. Άλλη εκδοχή της υπευθυνότητας ότι μπορεί να έχει ένα ζώο. Βέβαια, αυτό για μέσα στο σπίτι, όλα αυτά. Εντάξει, εμένα δεν πολύ μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει να έχουν το δικό τους χώρο. Εντάξει, έχει και έξω τεράστιο κήπο και τα λοιπά που τα φυλάει. Αλλά τα βάζει και μέσα. Αυτό δεν είναι. Έχει και άλογα, έχει από όλα συγκεκριμένα. Ωραία. Και... Άμα μπορεί να τα φροντίζει, να τα χαρεί. Εκεί πέρα να είναι αγαπημένοι όλοι, τι. Λοιπόν, και βλέπουμε και την Τζένιφερ Άνιστον με τον Λόρντ, το σκύλο της, τον οποίο τον βλέπουμε πολλές φορές στο Instagram μας. Δαλματίας είναι, δεν ξέρω γιατί βλέπω μακριά. Όχι, άσπρος είναι. Άσπρος. Α, είναι εντελώς λευκός. Τώρα, ναι, με ρωτάς ράτσες, γιατί δεν είναι. Αυτός λευκός είναι δαλματίας που βγάζουν μετά. Οι δαλματίας, να ξέρεις, βγάζουν αργότερα τις πιτσιλιές. Ναι, όντως. Έτσι. Κάποια μικρά, ναι, δεν έχουν, κάποια έχουν και από μωράκια. Από μωράκια. Εδώ είναι ο Chris Evans, ο οποίος και αυτός είναι με το σκυλάκι του εδώ πέρα, βλέπουμε σε μια τρυφερή σκηνή. Είχαμε δει και όταν είχε κάτι, είχε πάθει το σκυλάκι του και του είχε βάλει εκεί πέρα. Κουτσι. Του είχε κάνει έτσι μια εγχείρηση και μας το έδειχνε και αυτό που το φρόντιζε. Και εδώ είναι ο Ryan Reynolds. Και αυτός βλέπουμε εδώ πέρα στο σπίτι του, βλέπουμε το τα προσέχουν πάρα πολύ. Ναι, έλα να σου πω, είναι η καλύτερη παρία των ανθρώπων. Είναι γλυκούλικα. Το έχεις μετά σαν παιδί σου, εντάξει, δεν είσαι πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε την... μισό λεπτάκι. Αυτή που βλέπουμε. Χίλαρι Σουάνγκ. Ωραία. Είναι και μικρή εικόνα και δεν βλέπω καλά. Εντάξει, μην αγώνεσαι, οπότε δεν... Η συγκεκριμένη έχει υιοθετήσει πάρα πολλά. Και το συγκεκριμένο που βλέπουμε εδώ δυστυχώς απεβίωσε, αλλά γενικά και έβαλε μια φωτογραφία και είπε ότι ήταν αυτά αγαπημένα της. Είχε δεθεί πολύ μαζί. Ηλικιακά μάλλον. Όχι, ήταν μια... είχε κάτι. Ασθένεια, κάτι. Συμβαίνουν και αυτά με τα ζώα, αλλά μας δίνουν τόση χαρά που αξίζει για όσο χρόνο τα έχουμε, μας κάνουν ευτυχισμένους. Σωστά. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι όταν παίρνουμε ένα ζωάκι, δεν δίνουμε σημασία μόνο στην αρχή που το παίρνουμε. Πρέπει να το λέμε αυτό, ότι πρέπει να τα προσέχουμε κατά τη διάρκεια που μεγαλώνουν. Να τα πηγαίνουμε στους γιατρούς, να δούμε αν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Πρέπει να είμαστε λίγο παρατηρητικοί. Γιατί και αυτό είναι μια ψυχούλα ουσιαστικά. Τι κάνει? Καλά, την καλύτερη ζωή κάνει. Εννοείται. Κοιμάται, τρώει και τη βόλτα του. Και έχει και ανθρώπους που το αγαπάνε και παίζουν μαζί του. Αλλά πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε ό,τι έχουμε. Να μην μεγαλώνει και μετά να το παρατάμε. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Έτσι.
Πρέπει να ξέρει πόσα, δηλαδή τα μεγαλώνουν και μετά τα αφήνουν. Τι είναι αυτό, αυτό και όταν δεν είναι σωστό. Όταν διακοπές, όταν δεν έχουν να το αφήσουν, βρίσκουν την εύκολη λύση και το παρατάνε. Δεν είναι σωστό. Όχι, εγώ ξέρω ότι τα αφήνουν και σε, υπάρχουν ειδικές στέγες που είναι για τα ζωάκια, που στα κρατάνε σωστό, για όσο λείπει. Μετά μπορεί να τα δώσετε στους γονείς σας, σε κάμια ξαδέρφη, σε κάμια ξάδερφο να το κρατάει. Δηλαδή. Ναι, υπάρχουν λύσεις για άμα θέλετε να πάτε κάπου κάποιες μέρες περισσότερες. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχει τύχει μπροστά μου να ήμουν σε εξοχή και ήρθε ένα αυτοκίνητο και άφησε ένα σκυλάκι και έφυγε. Και έτρεχε το σκυλάκι. Δεν του την είπες. Δεν το πρόλαβα, δεν κατάλαβα τι γινόταν. Λέω τι γίνεται, λέω ξεχάσατε το σκυλάκι σας. Ναι, τέλος πάντων, δεν το πρόλαβα δυστυχώς. Το σκυλάκι τι έγινε καλά. Εντάξει, το βρήκαμε να το πήγαμε στη φιλοζωική τέλος πάντων. Τι να κάνουμε κι εμείς. Ναι, πρέπει να βρίσκουμε λύση άμα τυχαίνουμε σε τέτοια περιστατικά. Λοιπόν, βλέπουμε την επόμενη της Ελένα Γκόμνες που μας έχει αγκαλιά το σκυλάκι της. Τώρα μαλτεζάκι είναι αυτό. Κάτι έτσι μαλλιαρό βλέπω ότι είναι. Και εδώ είναι η Αμάντα που την έχουμε δει στην Κοκκινοσκουφίτσα. Mm-hmm. Πολύ γνωστή ηθοποιός και αγαπημένη και έχει κάτσει, βλέπει στο πάτωμα με το σκυλάκι της. Και εδώ η Σαρλίζ Θερόν που έχει πολλά σκυλάκια. Mm-hmm. Το έχει στο κρεβάτι της, βλέπεις το βάζει γιατί κάποιοι δεν τα αφήνουν να ανέβουν και τα λοιπά. Βλέπεις οι διάσημοι είναι πιο, τα αγαπάνε πιο πολύ και είναι πολύ προστατευτικοί. Τα έχουν σαν μέλος της οικογένειας. Και έχει κι άλλο ένα, της Σαρλίζ Θερόν. Ορίστε, άλλο ένα, αυτό είναι πιο μικρό, ασπρούλι. Πάλι στο κρεβάτι αγκαλιά μαζί της. Εσύ το δικό σου το έχεις, το ανεβάζεις στο κρεβάτι και τα παιδιά, θα σας πω ότι έχω πάθει. Εγώ στο δικό μου της έχω ένα κρεβατάκι, το οποίο είναι και πάρα πολύ άνετο, με μαξιλάρια, ξέρω εγώ, έτσι. Βελουτέ, ένα ωραίο, πολύ άνετο για... Κάθεται εκεί όλη τη μέρα, όταν μυριστεί ότι πάω για ύπνο, έρχεται και μου ξαπλώνει εδώ. Εδώ. Εννοείται. Στο πλάι μου. Στο πλάι μου, εδώ. Είναι παρέα με... Θέλει εδώ, όποτε κοιμάμαι. Δεν αφήνει το κρεβάτι της και έρχεται σε μένα. Δεν θέλει. Θέλει τη μαμά. Άρα το αφήνεις, δεν έχεις θέμα εσύ. Όχι, βρε. Αφού δεν κουνιώ. Κοίταξε, αν κουνιόμουν το βράδυ, δεν θα την άφηνα, γιατί ξέρεις, επειδή είναι μικρό, μην του δώσω καμία και... Αυτό, σωστό. Έτσι, αλλά από τη στιγμή που κοιμάμαι κι εγώ σαν πουλάκι και κοιμάται κι αυτό σαν πουλάκι, έχουμε δέσει. Έχουμε δέσει, αγάπη. Λοιπόν, εδώ είναι η Drew Barrymore που την έχουμε δει στον ET, η μικρούλα. Και βλέπεις, έχει γάτα για αλλαγή. Είδαμε και μια γάτα, όλοι σκύλους μέχρι τώρα βλέπαμε προτιμούσαμε. Γατούλα εδώ πέρα και βλέπουμε πολύ δεμένη και εκείνη τα ανεβάζουν και στο Instagram τις φωτογραφίες τους, από εκεί τις έχουμε πάρει τις περισσότερες. Βλέπεις πόσο πολύ τα προσέχουν. Οι γάτες να ξέρεις ότι αν μπείτε στο ίντερνετ και δείτε το δρομολόγιο μιας γάτας κάθε μέρα θα δείτε ότι κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα και δεν τις φαίνεται. Όταν βγαίνει από τον χώρο της, παιδιά, πραγματικά κάνει πάρα πολλά. Κάνει μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή είναι γυριστρούλα η γάτα, να ξέρετε, γενικότερα. Οι γάτες τους αρέσει, ναι, δεν είναι τους σπιτιού. Και όταν μεγαλώνουν, τους αρέσει να φεύγουν, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Τους αρέσει, παιδιά. Είναι... Και τώρα τελευταία έχω δει και κάποιους που τις βάζουν λουρί και τις πάνε βόλτα. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται. Αλλά εντάξει, αλλιώς θα φύγει η γάτα, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αν μάθεις μια γάτα με το όνομά της, ακολουθάει. Τώρα... Εντάξει. Αυτό δεν είναι σαν το σκύλο. Εντάξει, εγώ δεν έχω συνηθίσει παιδιά σε γάτα να βάζω. Δεν έχεις πάρει ποτέ. Είχα γατά. Στην Κρήτη και όποτε πήγαινα και μάλιστα τη λέγανε και Άρια κι αυτήν. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, εδώ η Ζώη που την έχουμε δει σε γνωστή σειρά. Έχει δύο μαλτεζάκια. Κοίτα τη γλυκούλικα που είναι, μας έβγαλε και αυτή η φωτογραφία έτσι η αγκαλιά. Και τα μαλτεζάκια είναι πάρα πολύ γλυκά και τα έχω δει που έχουν έτσι και τα φιωγκάκια. Εγώ μαλτεζάκι έχω, ναι. Θα το φέρω μια μέρα και εδώ να το δείτε. Φέτο, όλοι τα έχουμε φέρει καλέ εδώ πέρα. Το δικό σου δεν μας το έφερε. Θα κάνω θέμα για τα σκυλιά που έχουν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες και θα το φέρω και αυτό. Ωραία. Το έχω υπόψη μου, αλλά δεν το είχα κάνει μπάνια, δεν ήταν προετοιμασμένο, κατάλαβα. Γι' αυτό. Και εδώ η Χίλαρη Ντάφ, αγκαλιά με το σκυλάκι της στον καναπέ. Ωραία.
Ωραία. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε, Μαρία μου. Εγώ ευχαριστώ. Και πάμε να περάσουμε στον εξοικείωμα. Αλλαγή φρουράς. Αχ. Ωραίο. Αλλάζω κι εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπω η εκπομπή άρχισε με θέμα προσωπική ευτυχία με τον ηθοποιό μας. Βλέπω ότι η Μαρία μετά είπε τι κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο με τα ζωάκια. Και εγώ συνεχίζω πάνω σε αυτό με φιλοσοφική αρχαιοελληνική προσέγγιση. Να βάλουμε πάλι την νότα μας. Τι φέρνει την ευτυχία? Αυτή είναι μια παραπλανητική ερώτηση. Το τραγούδι που τραγούδισα πριν. Μπράβο. Μας έφερε την ευτυχία. Είναι παραπλανητική ερώτηση για κατά τον Επίκουρο. Το θέμα, η ερώτησή μας δεν θα πρέπει να είναι τι φέρνει την ευτυχία, αλλά είναι. Τι είναι η ευτυχία. Εντάξει. Μικρές στιγμές δεν είναι. Μικρές στιγμές. Μπράβο. Το είπες ότι είναι μικρές στιγμές. Αλλά οι μικρές στιγμές και σύμφωνα με την επικούρια φιλοσοφία, να προσπαθήσουμε να δώσουμε διάρκεια. Όσο πιο μεγάλη διάρκεια έχουμε σε αυτό που μας χαροποιεί, στην καθημερινότητά μας, αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας. Οπωσδήποτε είναι συνήθως οι στιγμές είναι πιο μικρές, αλλά μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να τις κάνουμε σε μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, σου αρέσει να ζωγραφίζεις. Άμα εσύ αρχίζεις και ζωγραφίζεις 4-5 ώρες την ημέρα, άρα έχεις μεγάλη διάρκεια ευτυχίας. Σου αρέσει να αθλείσαι. Ναι, γιατί μετά το αποτέλεσμα με ικανοποιεί. Και το αποτέλεσμα, αλλά και, και το ταξίδι. Ναι. Εντάξει, άρα είναι το θέμα διάρκειας. Και πρέπει φυσικά να έχουμε μια καθημερινή ψυχή γαλήνη. Εδώ βλέπουμε ένα κόσμο που φιλοτέχνησε αυτήν την εβδομάδα κιόλας. Είναι σε μπρούντζινο και χρυσό, αλλά και ασήμι με λίγο χρυσό. Mm-hmm. Είναι ο Επίκουρος, ο φιλόσοφος που μιλάμε. Ναι. Και πίσω από το κρεμαστό έχω βάλει το λάθε δυό σας, το οποίο είναι σαν να μην ζεις απαρατήρητος. Τι? Να ζεις απαρατήρητος. Απαρατήρητος. Δηλαδή, μη δίνεις στόχο, αλλά βασικά όχι με την έννοια μόνο αυτή, όχι με την έννοια δηλαδή να μην υπάρχεις, με την έννοια να είσαι ανεπιτήρητος. Μην αφήνεις δηλαδή να σε δυναστεύουν και να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Κατάλαβες, με αυτή την έννοια, όχι δηλαδή δεν υπάρχω. Και φυσικά δεν είναι μια... Γιατί σαν στόχος... Βέβαια. Και φυσικά δεν είναι προτροπή επαναστατική να μην ασχολείσαι με τα κοινά και να απέχεις από όλα, όπως το προσεγγίζουν ορισμένοι. Είναι απλώς μην δίνεις στόχο, ρε παιδί. Και πολλές φορές δίνεις αρνητικό στόχο. Εντάξει. Είπαμε να ζήσεις με οδηγό την προσωπική σου ολοκλήρωση. Πρέπει να δίνουμε ακριβή λογαριασμό και να έχουμε συνέπεια πριν από όλα στον εαυτό μας. Το μυστικό, όπως είπαμε, είναι καθημερινότητα ψυχής γαλήνης και να βρούμε πραγματικά το νόημα της ευτυχίας, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια διάρκεια σε αυτό που μας κάνει ευτυχισμένο, φυσικά όχι εις βάρος άλλων ανθρώπων. Ωραία. Ο μέγας φιλόσοφος Επίκουρος, που εικονίζεται εδώ, δημιούργημα τελευταίο. Ωραία. Ωραία εξοικία μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μένετε εδώ, γιατί πάμε να περάσουμε σε πολλές καρδιές με τον κύριο Γιώργο Πάπα και εννοείται με την Φόφη Μιλωνά. Κύβος Θέσπια Winery, Λεωφόρος Αθηνών 75 Αθήνα. Μοναδικές επιλογές για δώρα από εκλεκτές ετικέτες κρασιών από τον ελληνικό και ξένο αμπελώνα. Παλαιωμένα αποστάγματα είναι πνευματώδη ποτά και λικέρ που θα προσφέρουν χαρά και απόλαυση στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κύβος Θέσπια Winery, από το 1998, ευγενικά και φροντισμένα. Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμολίας All Times.
από την Κοσμοχρόνου. Καλημέρα. Καλό μήνα κιόλας. Βέβαια. Καλωσορίζω κοντά μας τον κύριο Γιώργο Πάπα από τα πολύ γνωστά γραφεία συνοικεσίων. Γιώργο Πάπα, τα ομώνυμα, ναι. Και βέβαια να πούμε στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι είναι ένας ευχάριστος μήνας, φθινοπορεινός μήνας, βέβαια. Γιατί μας βάζει και λίγο στο κλίμα ότι έρχονται τα Χριστούγεννα, ναι, ναι, ναι. Και ξέρουμε ότι πάντοτε περνάμε πάρα πολύ ωραία όλοι, έτσι δεν είναι? Γινόμαστε παιδιά λίγο. Ναι, ναι. Βγαίνει το παιδικό από μέσα μας και... Και βέβαια είναι γλυκό το φθινόπωρο. Ο Νοέμβριος είναι έτσι ένας ευχάριστος μήνας. Πολύ. Και πραγματικά ελπίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι μόνοι δεν θα πρέπει, εφόσον υπάρχουμε εμείς και μπορούμε εύκολα να τους εξυπηρετήσουμε. Να είναι μέχρι τα Χριστούγεννα μετέρη καλύτερα. Έτσι, πολύ όσοι σωστά προλαβαίνετε να πάτε στον κύριο Πάπα, να τηλεφωνήσετε στο γραφείο του και μέχρι τα Χριστούγεννα να έχετε το τέρι σας. Πώς πέρασε όμως και ο χρόνος, ε! Πώς πέρασε. Αυτό να λέμε. Η αλήθεια είναι περνάνε και δεν καταλαβαίνουμε καθόλου. Βέβαια. Ωραία, θα περάσουμε σε αγγελίες. Ναι, είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα μέλη, όπως ένας χρυσοχώος, ο οποίος είναι 41 ετών, είναι ένα πολύ εμφανίσιμο παιδί, ψηλός, με ωραία προσωπικότητα και πολύ ευκατάστατος. Ένας άλλος φίλος, ο οποίος είναι 55 ετών, διαζευμένος με ένα μεγάλο ανεξάρτητο παιδί. Ένας άνθρωπος που του αρέσει η ποιοτική ζωή και πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει ούτε η οικονομική κατάσταση της κοπέλας, ακόμα και η διαμονή. Δηλαδή, αν λόγω φύσεως και οικονομικής άνεσης μπορεί να μείνει και στην Πελοπόννησο, μπορεί να μείνει και στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, μία άλλη φίλη, η οποία είναι 46 ετών, ιδιωτική υπάλληλος από την Αθήνα, ελεύθερη, ψηλή, γοητευτική. Εδώ θέλω να τονίσω, Φόφη μου, ότι η γνωριμία, η σχέση, η συντροφικότητα, ο γάμος, όλα αυτά έχουν τη δυνατότητα τα μέλη μας και οι φίλοι τηλεθεατές που μας ακούνε να απευθυνθούν σε εμάς και να εξυπηρετηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν μόνο τη συντροφικότητα. Βέβαια. Έτσι. Εννοείται. Και με τις εκδηλώσεις που κάνουμε, με τα πολύ έτσι επιτυχημένα ραντεβού, πραγματικά πετυχαίνουμε πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Εδώ θα ήθελα να πω, να μας πείτε, να μας ανακοινώνετε πότε γίνονται οι εκδηλώσεις σας, γιατί μπορεί πολλοί τηλεθεατές να έρθουν, να σας γνωρίσουν και από κοντά, να γίνουν μέλη του γραφείου σας. Ναι. Οπότε καλό θα ήταν. Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια διαφορά, ότι επειδή κάναμε εκδηλώσεις πάρα πολλές και ήταν ανοιχτές στο κοινό, δημιουργείται ένα πρόβλημα από την άποψη ότι μετά έβρισκε ο ένας τον άλλον. Εμείς δεν είχαμε το βιογραφικό και έτσι οι εκδηλώσεις τις οποίες κάνουμε είναι κλειστές. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέλη των γραφείων, πρέπει να είναι μέλη των γραφείων, να έχουν περάσει από το γραφείο, να έχουμε συμπληρώσει το σκεψιγράφημα, να γνωρίζουμε την οικογενειακή, την οικονομική κατάσταση όλα και από εκεί και πέρα να ξέρουν ότι το περιβάλλον είναι για αυτό το σκοπό, τη γνωριμία, και συνήθως κάνουμε σε πολύ ωραία έτσι, πάντοτε Σάββατο, για να μπορούν οι φίλοι και οι φίλες να έρχονται, να είναι άνετοι, και κάνουμε σε πολύ ωραία μέρη. Μπορούμε να το ανακοινώσουμε και να πούμε ότι προλαβαίνετε, έχετε μπροστά σας μία εβδομάδα, να το ανακοινώσουμε μέρες πριν. Ναι, ναι, ναι. Να πάρετε τηλέφωνα στα γραφεία του κύριου Πάπα, να γίνετε μέλη, να γραφτείτε, να κάνετε την πρώτη επικοινωνία για να έρθετε στην εκδήλωση. Πάρα πολύ μπορούμε σωστά. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Πολύ όμορφο. Ωραία. Λοιπόν, περνάω γρήγορα σε μία αγγελία. Είναι μία κοπέλα, 28 ετών, νεότατη κούκλα, γιατρός. Πολύ εντυπωσιακή σε εμφάνιση, αριστοκρατική, μένει νότια προάστια, είναι ευαίσθητη, ρομαντική, με άριστους τρόπους συμπεριφοράς, αγαπά τη γυμναστική, τη γιόγκα και τα ταξίδια. Έχει μισθό 1.600 ευρώ, έχει ένα πολύ πολυτελές διαμέρισμα και μεγάλη ακίνητη πατρική περιουσία, επιθυμεί σύντροφο ζωής, πολύ εμφανίσιμο, ψηλό, ευκατάστατο και φυσικά μορφωμένο. Ο κωδικός είναι 80009466. Να πω λίγο για αυτή την αγγελία που διαβάζεις, ότι μας ευχαριστεί πάρα πολύ νέα άτομα, έτσι και μάλιστα είναι οικογενείας γιατρών, να απευθύνονται σε εμάς και να μας δίνουν την εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να τους βρούμε ένα αξιόλογο άτομο που θα και θα αρέσει στην κοπέλα, θα υπάρχει χημεία, αλλά θα έχει και όλα τα υπόλοιπα προσόντα. Εννοείται, εννοείται.
Λοιπόν, έχουμε και ένα φίλο σας μεγαλοεπιχειρηματία με αλυσίδα καταστημάτων. Είναι 56 ετών, πολύ ευχάριστος, με πολλά ενδιαφέροντα και αγάπη για τον αθλητισμό. Το εισόδημά του είναι πάνω από 5.000 ευρώ μηνιαίως. Είναι ιδιοκτήτης μαγαζιών, το ξαναλέω πάλι, με μεγάλη περιουσία, διαζευμένος, με ανεξάρτητα τα παιδιά του. Και επιθυμεί σοβαρή σχέση με σκοπό το γάμο, με νέα, καλού χαρακτήρα. Η οικονομική κατάσταση του είναι αδιάφορη, αλλά η διαμονή θα είναι στην Κρήτη. Για όσες κυρίες ενδιαφέρεστε, ο κωδικός είναι 90-09-322. Η Κρήτη είναι ένα πολύ όμορφο νησί και μεγάλο νησί. Θα περάσουμε εξαιρετικά άμα τον γνωρίσουν. Και είναι και γεμάτη ακόμα από ό,τι μας λέει. Ναι, βέβαια. 49 ετών, απόφυτος πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού. Ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, όπου ενδιαφέρεται να πούμε ότι εξυπηρετούμε μέλη από όλη την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία, τον Καναδά. Παντού. Έτσι, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάποιος είναι μόνος, θα μπει www.papas.gr, θα κάνει μια επιλογή του μέλους του οποίου ενδιαφέρεται με τα αντίστοιχα προσόντα και θα δείξει ενδιαφέρον και εμείς θα τον τηλεφωνήσουμε αμέσως. Επίσης, να πούμε ότι είσαστε και από τα πιο παλιά και τα πιο γνωστά γραφεία των Αθηνών και όχι μόνο. Ήμασταν τα πρώτα γραφεία τα οποία δημιουργήθηκαν, τον παππού, στον πατέρα, εγώ και έπεται συνέχεια. Από το 1939. Ακριβώς. Ωραία. Τα λέμε και αυτά. Ναι. Για όσους δεν σας ξέρουν, να σας μάθουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν σας γνωρίζει, αλλά εντάξει. Και να παρακολουθούν και τις εκπομπές μας. Έτσι, που είναι κάθε βράδυ στο Smile στις 12 η ώρα. Ναι. Και βέβαια στο Extra την Κυριακή 10 η ώρα. Ωραία, πείτε μας για κάποιο φίλο ακόμα. Ναι, έναν φίλο ο οποίος είναι 53 ετών, είναι δημόσιος υπάλληλος σε τομέα του ιατρικού κλάδου, είναι διαζευμένος με μεγάλα ανεξάρτητα παιδιά και ενδιαφέρεται να βρει μια κυρία η οποία να είναι ήπιον τόνων, η οικογενειακή κατάσταση και διαμονή είναι αδιάφορη. Ο κωδικός 993-37. Να τονίσουμε εδώ ότι πηγαίνοντας στο site και βάζοντας τον κωδικό, αμέσως η αγγελία παρουσιάζεται και μπορούν οι φίλοι από κάτω και οι φίλες να δείξουν ενδιαφέρον για αυτό το άτομο, να δηλώσουν το τηλέφωνό τους και λοιπά. Έρχεται μόνο σε εμάς και έτσι υπάρχει και η αυστηρά και απόλυτη εχεμήθεια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Φόφη μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Μια καλή συνέχεια, μια καλή μέρα. Πάμε εμείς τώρα να δούμε τα άστρα και τα ζώδια. Καλή σας ημέρα, Πέμπτη σήμερα. Εδώ, στην πρωινή μας εκπομπή, πρωινό χαμόγελο. Πάντα με την Άρια Δαμουλάκη και όλους εμάς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας ημέρα, πώς θα περάσουν και τα 12 ζώδια. Και ξεκινάμε, όπως είπαμε, όπως λέμε πάντα, με τον κρυό. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, κρυαράκια μου. Ενδέχεται να γνωρίσετε κάποιο άτομο που θα αλλάξει τελείως τη ζωή σας. Ξεκινάω από τα αισθηματικά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά θα αλλάξει τη ζωή σας, εάν και εφόσον είσαστε αδέσμευτοι ή αδέσμευτες. Όσον αφορά για τα επαγγελματικά, είναι μία μέρα που μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε στο έπακρον και να κάνετε πράγματα πολλά. Ταύρος, καλό θα είναι να αποφύγετε να πάρετε κάθε είδους απόφαση στον επαγγελματικό σας τομέα. Όσον αφορά την αισθηματική σας ζωή, φαίνεται να περνά μία παροδική κρίση. Στο χέρι σας είναι να την κρατήσετε και να μην χαλάσετε τίποτα. Είναι στιγμιαία αυτή η κρίση. Θα περάσει. Δίδυμη, αρκετά γοητευτικοί και γοητευτικές θα είστε κερδίζοντας τα συναισθήματα των γύρων σας μάλλον των ανθρώπων που σας ενδιαφέρουν είτε είναι από το ένα φύλλο είτε από το άλλο. Όσον αφορά για τα επαγγελματικά σας, διάφορα άσχημα σχόλια θα αντιμετωπίσετε στον εργασιακό χώρο, μην δώσετε σημασία, μέρα είναι, θα περάσει. Καρκινάκια μου, καθώς φαίνεται σήμερα με την πρώτη ματιά, ερωτεύεστε και πετάτε στα σύννεφα. Ένας έρωτας που μπορεί να έχει διάρκεια και να φτάσει ακόμα και σε γάμο. Επαγγελματικά προβλέπετε η σημερινή ημέρα να είναι πάρα πολύ καλή.
εκμεταλλευτείτε την όπως εσείς ξέρετε καλύτερα. Λέω, η σημερινή μέρα για εσάς τους λέοντες σας προτρέπει να δραστηριοποιηθείτε και να ασχοληθείτε με χρονίζουσες υποθέσεις που είχατε αφήσει πίσω. Όσον αφορά για τα αισθηματικά σας, εντάξει, έχετε την αυτοπεποίθηση, προχωράτε και όλα καλά. Αν τυχόν και έχετε κάποια διαφωνία με το έτερον ίμιση, μπορείτε σήμερα κάλλιστα να το συζητήσετε και να μην υπάρξει ρήξη. Παρθένος, προσοχή, σήμερα εμφανίζεστε αρκετά εγωιστές και εγωίστριες προς το δεσμό σας και έχετε παράλογες απαιτήσεις. Προσέχτε το λιγάκι, δεν είναι τίποτα, μέρα είναι. Μπορείτε να κάνετε λίγο πίσω, εντάξει, όλοι έχουν ένα δίκιο. Όσον αφορά τα επαγγελματικά σας, προβλέπονται καλύτερα και συγκεκριμένα πρέπει να κάνετε συνεργασίες. Μην κάνετε τίποτα σήμερα μόνοι σας, συνεργαστείτε. Ζυγός, θα κερδίσετε την εκτίμηση και τον σεβασμό και τα συναισθήματα του ανθρώπου που εδώ και καιρό κινεί το ενδιαφέρον σας. Άρα σήμερα μπορείτε να εκφραστείτε και να το φέρετε κοντά σας και να δημιουργηθεί μια υπέροχη σχέση. Επαγγελματικά, εντάξει, μια συνηθισμένη ημέρα όπως σχεδόν σε όλους. Σκορπιός, αποφύγετε οικονομικές συναλλαγές και δοσοληψίες, εάν αυτό δεν είναι βέβαια απαραίτητο. Όσον αφορά τα αισθηματικά σας, προσέξτε τις ακραίες ναι, εκφράσεις σας και τα αρνητικά σχόλιά σας προς τον σύντροφό σας ή προς την ή τον σύντροφό σας. Εάν και εφόσον δεν θα μπορέσετε να τα συγκρατήσετε, τότε η ρήξη θα έρθει. Προσέχτε το λιγάκι, το ξώτος μου. Μπλοκαρισμένοι και αναποφάσιστοι, γιατί ρε παιδιά, θα εμφανιστείτε τη σημερινή ημέρα. Τα λάθη του παρελθόντος σας επηρεάζουν αρνητικά. Okay, το παρελθόν, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι παρελθόν. Πάμε μπροστά, βαδίζουμε με δύναμη και δεν θυμόμαστε τίποτα από το παρελθόν. Όσον αφορά τώρα τα αισθηματικά σας, τη σημερινή ημέρα θα προσπαθήσετε να κρατήσετε ισορροπίες ανάμεσα στον ή στην σύντροφό σας και πολύ καλά θα κάνετε. Όσον αφορά για τους αδέσμευτους, τοξότες και αδέσμευτες, δεν προβλέπετε κάτι πολύ καλό. Εγώ καιρός. Οι συγκυρίες είναι ευνοϊκές. Αδράξτε τις ευκαιρίες εσείς οι αδέσμευτοι και προχωρήστε σε έναν πολύ σοβαρό δεσμό. Όσον αφορά και ερωτικά βέβαια, Λοιπόν, όσον αφορά τα επαγγελματικά σας, όπως έχω πει και σε άλλα ζώδια, μία συνηθισμένη χαλαρή ημέρα. Υδροχός, διευρύνετε από σήμερα τους ορίζοντές σας σε όλα, σε όλα τα επίπεδα. Η μέρα είναι ευχάριστη για τα αισθηματικά σας. Κάποιες γοητευτικές και ενδιαφέρουσες γνωριμίες τη σημερινή ίσως να σας αναστατώσουν, αλλά δεν λένε και πολλά. Την επόμενη ημέρα δεν θα θέλετε τίποτα. Ιχθύς, κρατήστε για λίγο τις σκέψεις μόνο για εσάς και μην δώσετε δικαίωμα να σχολιάσει κανείς τις αποφάσεις σας. Αυτό στον επαγγελματικό σας τομέα. Όσον αφορά τα αισθηματικά σας, προσαρμοστείτε ανάλογα με τις διαθέσεις σας και όσο αναφορά τις διαθέσεις και του συντρόφου σας ή τη συντρόφου σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε, που με ακούσατε. Καλή σας ημέρα, αύριο πάλι την ίδια ώρα, εδώ. Πάμε να δούμε από το Derma and Beauty για την μη ενέσιμη βιοανάπλαση και επιστρέφουμε. Με την ανεμακτηρινοπλαστική διορθώνουμε το σχήμα και το μέγεθος της μύτης με τη χρήση ενέσιμων τεχνικών. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο, η διαδικασία είναι ανώδυνη και δεν υπάρχει περίοδος αποκατάστασης. Με τη χρήση των κατάλληλων υλικών, η διάρκεια του αποτελέσματος είναι έως 1,5 χρόνο και είναι ιδανική λύση για όσους θέλουν να αποφύγουν τη χειρουργική διαδικασία. Έχει μια θετική επίδραση στην ψυχολογία του θεραπευόμενου, καθώς μέσα σε 15 λεπτά προσφέρει λύση σε ένα θέμα που τον απασχολούσε για χρόνια. Καλημέρα, Άρια μου, με πρωινό χαμόγελο και σήμερα και πάμε να δούμε τη συνταγή μας. Σήμερα σας έχω μία συνταγή που συνδυάζει μηχανικά, κολοκύθια, μετάφραση.
το λίβανο, αλλά και κρέας χοιρινό, το οποίο θα είναι εξαιρετικό συνδυασμός και θα αρέσει σε όλους. Έχουμε κόψει κρεμμυδάκι και το έχουμε βάλει σε ελαιόλαδο να τσιγαρίσουμε το κρέας μας και έχουμε βάλει την πατάτα μας καθαρισμένη μαζί με κομμάτια από την κολοκύθα να βράσουν μέσα σε νερό. Έχουμε πει κρύο νερό σε σκληρά τρόφιμα, ζεστό νερό σε μαλακά τρόφιμα όπως είναι τα χόρτα, οπότε κρύο νερό εδώ που είναι σκληρά τα τρόφιμά μας. Θα σκεπάσουμε με το καπάκι και θα αφήσουμε να βράσει για να κάνουμε πουρέ, να συνοδεύσει το κρέας μας και το κρέας που έχουμε πάρει σε κομματάκια, χοιρινή φουγανιά, την οποία θα την κάνουμε με δεντρολίβανο, λεμονάκι και κρασάκι και αφού ψηθεί θα τη σερβίρουμε τον ωραίο το μπουρέ μας. Έχουμε βάλει το κρέας μας να τσιγκαριστεί, το έχουμε γυρίσει από όλες τις πλευρές να ψηθεί καλά, να ροδοκοκκινήσει, να μην έχει έτσι, να μην φαίνεται σαν ομό, να το ακούτε πως τσιγάρι ήδη. Και σε αυτό το σημείο εδώ ρίχνω πάντα λίγο κρασάκι λευκό. Και καλά. Και να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έτσι. Μάμα σκούπισε κάτι. Εδώ. Ωραία. Θα ρίξω λίγο πετρολίβανο που έχω κρυμμένο, αλλά θα το ρίξω και σε κλωναράκι που έχω στην γλάστρα μου. Καλό είναι έτσι να χρησιμοποιείτε υλικά απόταμα που σας δίνουν καλή ενέργεια. Και θα σβήσω με λεμονάκι. Θυμό λεμονιού, πολύ ζουμερό το λεμονάκι μου, θα σκεπάσω με νεράκι. Και θα το αφήσω να σιγοβράσει και θα προσθέσω αργότερα αλάτι και πιπέρι. Μ' αρέσουν πολύ τα σκέρια που έχουν γυάλινο καπάκι γιατί μπορώ να βλέπω, τα λατρεύω και συχνά μαγειρεύω σε αυτά γιατί μου κάνουν την ασφάλεια ότι μπορώ να δω το φαγητό που θα πάσει στο μέλλον. Στο σημείο αυτό του βρασμού θέλω να δείτε ότι αν σας βγάλει τέτοιο ακρό το φαγητό σας με μία κουτάλα θα το αφαιρέσετε έτσι σιγά σιγά. Δεν θα βγάλει άλλο αργότερα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τα πολλά όμως θα τα αφαιρέσουμε για να γίνει πιο νόστιμο το φαγάκι μας και να μην πικρίζει. Είναι έτοιμα τα άλλα χαλικά μου. Έχουν βράσει, τα έχω κόψει λίγο έτσι σε κομμάτια. Θα προσθέσω λίγο γάλα, θα το αφήσω σε χαμηλή φωτιά και με τη βοήθεια του μπίνερ θα το βάλω ώστε να εδώ έχουμε βάλει και την ωραία μας την κολοκύθα, την πορτοκαλί. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πουρέ που θα το προσθέσουμε στο τέλος και λίγο βουτυράκι για να είναι αρωματικός. Βλέπετε τι ωραία που βράζει ο πουρές και σε αυτή τη φάση είναι έτοιμος, οπότε θα τον σβήσουμε. Έτοιμο το λακταριστό πιάτο χοιρινό με πουρέ από πατάτα και γλυκιά κολοκύθα μάμα σκουπ και θα σας πω ένα μυστικό που θα απογειώσει το πιάτο αυτό. Στολίστε το με ρόδι και θα απογειώσετε τη γεύση του. Καλή απόλαυση! Επιστρέψαμε και σας έχω μία ιστοριούλα η οποία είναι εξής από την Πόπη μας. Γεια σου Άρια, με λένε Πόπη, έχω μια σχέση ένα χρόνο, συζούμε μαζί, μπράβο σας, αλλά το θέμα μου είναι ότι δεν είμαι άτομο που μαγειρεύει
και το ίμισή μου τσινάει. Τι να κάνω? Κοίταξε, το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις, απλή συμβουλή, μπες στο Google, δες καμιά συνταγή, ξεκίνα σιγά σιγά να μαγειρεύεις, γιατί ο έρωτας δεν περνάει μέσα μας και με άδειο το στομάχι, το θέλουμε γεμάτο το στομάχι μας, αγάπη μου. Μάμα Σκουκ. Ε, ναι, εμείς σας έχουμε την πρόταση. Μπράβο, να παρακολουθείτε τη Μάμα Σκουκ που μας λέει εδώ ο σκηνοθέτης μας. Δεν το συζητάμε. Και από εκεί και πέρα πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για μεταφορές, μετακομίσεις, διανομές, ψύγιο μεταφορές, αποθήκευση για όλη την Ελλάδα. www.komatas.gr. Επισκεφτείτε τώρα τη σελίδα μας ή καλέστε στο 210-3455-008 ή στείλτε μας email στο info@komatas.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Κύβος Θέσπια Winery, Λεωφόρος Αθηνών 75 Αθήνα. Μοναδικές επιλογές για δώρα από εκλεκτές ετικέτες κρασιών από τον ελληνικό και ξένο αμπελώνα. Παλαιωμένα αποστάγματα, υνοπνευματώδη ποτά και λικέρ που θα προσφέρουν χαρά και απόλαυση στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κύβος Θέσπια Winery, από το 1998 ευγενικά και φροντισμένα. Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμολίας All Times. Από την Κοσμοχρώμη. Κοντά μου τον Σπύρο Μπιμπίλα. Γεια σου Άρια, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι σε μια δικιά σου εκπομπή. Τώρα που ξεκινάς σε μια καινούρια στέγη, καινούρια πράγματα και είμαι από τους ηθοποιούς που πάντα υποστηρίζω τους νεότερους ανθρώπους και διαφωνώ απολύτως με το επειδή είμαστε πιο γνωστοί δεν πηγαίνουμε σε μικρότερα κανάλια, σε εκπομπές νέων ανθρώπων. Αυτό εμένα με βρίσκει απολύτως αντίθετο. Κι εγώ είμαι αντίθετη σε αυτό, γιατί δεν πάβει ακόμη και σε ένα μικρό να υπάρχουν οι αναμεταδόσεις και να έχεις την ίδια δύναμη με ένα πανελλαδικό. Να λέμε την αλήθεια και όπως είναι τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε τα μικρά, αν είναι μικρά, γιατί οι ακροματικότητες μετριούνται περίεργα, δεν ξέρουμε αν είναι αληθινές. Διάφορα τέτοια συμβαίνουν. Άσε που στο YouTube παίζονται τα πάντα και έχουν πιο μεγάλη τηλεθέαση στο YouTube από τις τηλεοράσεις. Ορισμένες φορές, ναι. Θέλω να σου πω ότι καταρχήν σε θαυμάζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με ετοιμάς από τα πρώτα βήματά μου. Ναι. Να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές. Να ξέρετε, από την πρώτη εκπομπή που είχα ένα μικρό τραπεζάκι, ένα πολύ μικρό χώρο, με τίμησε. Ένα δωμάτιο ήταν. Ναι, ένα δωμάτιο ήταν, πραγματικά. Και έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει ένα κάστρο. Ναι, πολύ ωραίο. Όπως έχεις δει στην πορεία. Και χαίρομαι που είσαι κοντά μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να σε ξεκινήσω λίγο. Για κάτι που έχει γίνει ντόρος, με μια φωτογραφία που δεν την έχουμε δει πουθενά ουσιαστικά. Μάλλον δεν υπάρχει κιόλας. Δεν υπάρχει, αλλά ασχολήθηκαν, επειδή είσαι ο Σπύρος, να το λέμε κι αυτό,
Αλλά να πούμε εδώ στους τηλεθεατές που μας βλέπουν ότι υπάρχει πολύ κόσμος που θέλει να βγάλει μία φωτογραφία μαζί μας, είτε με τον Σπύρο, είτε με τη Μαρία, είτε με τον Τάκη, είτε με μένα, είτε με που προβαλόμαστε. Γιατί θέλει να πει ότι βγήκε με κάποιον. Δεν σημαίνει ότι κάνουμε παρέα με τα συγκεκριμένα άτομα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί δηλαδή βγήκαν τώρα ένα σωρό site και το σχολιάσανε. Ή και τηλεοπτικά ακόμη. Μα, ειδικά, δεν υπήρχε λόγος, ρε παιδιά. Χωρίς ουσία δηλαδή κάτι. Εμείς ηθοποιοί καθημερινά, όταν είμαστε και απλοί άνθρωποι όπως είμαι εγώ, και δεν το παίζεις κάπως περίεργα και λες δεν θέλω να βγάζω. Όποιος έρχεται κοντά μου. Και επειδή παλιά ήταν συνηθισμένο να δίνουμε αυτόγραφα, τώρα πια δεν υπάρχουν αυτόγραφα. Τώρα είναι τώρα όλοι βγάζουν μία selfie, αγκαλιά. Έχω δει πολλές φορές να γράφουν ο καλύτερός μου φίλος είναι ο Μπιμπίλας, που δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο που είναι πλάι μου. Καθόλου. Ή μετά από καιρό να μου λένε, αχ, φίλε μου, και αυτό λέει ποιος είσαι. Λέει, βγάλαμε μια φωτογραφία selfie. Πού να θυμάμαι. Καλέ, εδώ ένα γεια λες και νομίζουν ότι έχουν σχέση μαζί σου. Έτσι λοιπόν, όταν βγήκαν οι φωτογραφίες με αυτόν τον κτηνόδη άνθρωπο που ξαφνικά έκανε τη ζωή μας ακόμα πιο χυδαία από ό,τι ήταν τα τελευταία με όλα αυτά που έχουμε ακούσει, με πήρε ένας φωτογράφος 11 η ώρα τη νύχτα και μου λέει: βρήκαμε μια φωτογραφία που έχεις και εσύ μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και λέω: και τι με νοιάζει εμένα, εγώ βγάζω παντού φωτογραφίες. Δεν με αφορά το θέμα, βγάλτε τι. Με πήρε και δεύτερη φορά, μετά η φωτογραφία αυτή ούτε φάνηκε ούτε τίποτα. Ναι. Προφανώς δεν υπήρχε. Μάλλον. Και εντωμεταξύ, αυτό που θέλω να πω ότι επειδή είσαι ένα άτομο που σχολιάζεται πάρα πολύ από τις showbiz, προσπαθούν να βγάλουν το θεματάκι τους. Είτε δηλαδή είδα και με τα μαγιό και αυτά, και που μια χαρά είσαι. Άλλο με το μαγιό. Γιατί έβγαλα λίγη φωτογραφία με αυτό το μαγιό. Μα εμένα αυτό το μαγιό μου άρεσε να φοράω. Τι πάει να πει τώρα, γιατί φοράς μικρό μαγιό, γιατί πρέπει να φορέσω βρακάκι σου εδώ. Δεν μου αρέσουν τα βρακάκια σου εκεί. Και εγώ έχω συνηθίσει να φοράω τα μικρά μαγιό. Ναι, αυτό. Δεν κρίνουμε τον άλλον. Όποιο μαγιό θέλει ο καθένας, αυτό το μαγιό φοράει. Μετά το παίζουν, μα η ηλικία σου είναι αυτή. Τι έχει ρε παιδιά, ηλικία. Κλείνω εγώ την ηλικία μου. 67 τα κλείνω τώρα και είμαι μια χαρά. Επίσης, το ότι είσαι πρόεδρος λέει δεν πρέπει να βγάζεις μαγιό. Γιατί να μην βγάζουν μαγιό ο πρόεδρος του σωματείου, δεν πάει στη θάλασσα. Άσε με, μωρέ. Ναι, πλέον, αν δεν έχετε καταλάβει καλά, το 2022, έτσι, που ζούμε, δεν μένουμε σε αυτά τα στάνταρ. Δηλαδή, πάνω κάτω όλοι έχουν τσαλακωθεί. Ναι, τα στερεότυπα, δηλαδή ότι είναι... Ο καθένας πρέπει να εκφράζεται όπως αυτό που θέλει. Νιώθει όμορφα. Ναι, αφόσον κάνει όλος τη δουλειά του σωστά, μετά από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν μας απασχολούν. Έχει τι κάνουμε με τη δουλειά μας. Κάνουμε σωστά. Καλή δουλειά, κάνουμε σωστή δουλειά, βοηθάμε τους ανθρώπους, είμαστε εντάξει στο επάγγελμά μας, δεν κάνουμε χιδεότητες. Αυτά έχουν σημασία. Όλα τα άλλα είναι δευτεράντζες. Ναι. Και δεν μου λες, μωρέ Σπύρο μου, το μουσάκι που δεν σε έχω ξαναδεί με μουσάκι, γιατί το άφησες, δηλαδή πραγματικά. Είναι η δεύτερη φορά στη ζωή μου που το αφήνω. Μία όταν ήμουν μικρός μετά τη δικτατορία που όλοι τα αφήσαμε επίτηδες μακριά μαλλιά και τότε δεν μας αφήνανε. Μία που έκανα τον άστεγο πριν 13 χρόνια και έπρεπε να είμαι αξίριστος. Και μία τώρα που κάνουμε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη ταινία και πηγαίνω έρχομαι στην Κρήτη για 2 μήνες. Θα κάνεις τον καπετάνιο. Όχι. Σου μοιάζει εγώ για καπετάνιο. Εγώ κάνω έναν τουρκοκριτικό που ήταν στην υπηρεσία των Ελλήνων. Ο Εμίλιος Χιλάκης κάνει τον καπετάν Μιχάλη. Αλλά παίζουμε πάνω από 50 ηθοποιοί. Μένουμε πότε Ηράκλειο, πότε Ρέθυμνο, πότε Χανιά. Ίσως το πάνω γιατί κάτω. Είναι σε διάφορα σημεία. Αλλά πρόκειται για μια πολύ σπουδαία ταινία που θα βγει τον επόμενο χειμώνα. Γιατί αυτό το χειμώνα θα βγουν άλλες, θα σου πω. Που θα ταράξει λίγο τα νερά γιατί είναι το έργο ενός πολύ μεγάλου συγγραφέα Έλληνα που η ταινία αυτή θα ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Είναι πολύ μεγάλη παραγωγή. Με το καλό να βγει. Και με το σύλλογο τι γίνεται αυτή την περίοδο? Με το Σωματείο Ηθοποιών προχωράμε κανονικά. Κάνουμε όλους τους αγώνες που πρέπει για να γίνουν οι συλλογικές συμβάσεις, για να είναι σεβαστά τα δικαιώματα των ηθοποιών και τα συγγενικά. Και ό,τι καταγγελία υπάρχει, δεν μιλάω μόνο για κακοποιήσεις, εργασιακές καταγγελίες που δεν πληρώνονται οι άνθρωποι, που δεν τους βάζουν ένσημα, που δεν τους βάζουν τις πρόβες, τρέχουμε όλη την ώρα στην επιθεώρηση εργασίας, γιατί έτσι θα φοβηθούν και οι επιχειρηματίες και θα κάνουν τις συλλογικές συμβάσεις πραγματικότητα. Κάτι που υπήρχε πριν τα μνημόνια, αλλά πρέπει να ξαναγίνει για να μπει μια ορθή τάξη στα πράγματα. Σωστά. Σωστά. Λέξη, είμαι και αγωνιστής, αλλά είμαι και... Το ξέρεις ότι χάρηκα που είσαι και φέτος, δηλαδή, που ψηφίστηκες. Για άλλα 2 χρόνια, ναι, ξαναψηφίστηκα.
Εγώ πραγματικά σου βγάζω το καπέλο, γιατί ξέρω ότι από τότε που ασχολήθηκες, δεν σταμάτησες ποτέ να τρέχεις. Είσαι δίπλα στους ηθοποιούς, που είναι πολύ σημαντικό. Μικρούς, μεγάλους. Γιατί εγώ είμαι πρόεδρος και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, που τρέχουμε, ας πούμε, για τους γεροντότερους, να τους βρούμε θέση στα γεροκομεία, να εξασφαλίσουμε επιδόματα. Είναι μια σωρία προβλημάτων, πολλών και μεγάλων, που ο απλός κόσμος δεν μπορεί να ξέρει πόσα πολλά προβλήματα υπάρχει σε αυτό το επάγγελμα. Υπάρχουν σε αυτό το επάγγελμα. Γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, στο οποίο οι άνθρωποι δεν δουλεύουν συνεχώς. Δεν είναι, ας πούμε, ένας υπάλληλος τράπεζας, ένας που έχει σταθερό μισθό. Ένας υπάλληλος σε μεγάλη εταιρεία που ξέρει ότι. Δουλεύει τις 30 μέρες. Ναι. Ένας τοπιός μπορεί να δουλέψει 20 μέρες, μετά να σταματήσει, να δουλέψει 2 χρόνια και μετά για άλλα 5 να εξαφανιστεί. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Σωστά, σωστά. Αλλά εγώ από μικρός είχα πάντα πολλή δουλειά και τώρα έχω πολλή δουλειά. Γιατί σε λίγο θα βγει στους κινηματογράφους μια άλλη ταινία που έκανα το καλοκαίρι πέρσι. 5 λέγεται η ταινία. 5. Ωραία. Γιατί είναι οι 5 ήρωες της Σαμοθράκης που κάνανε μια μεγάλη επανάσταση για να διώξουν τους Τούρκους και δυστυχώς τους φαγιάσανε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Είναι μια ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που δεν την ξέρει πολύ ο κόσμος. Και αυτή ευκαιρία είναι να τη μάθουμε. Μεγάλη παραγωγή και παίζει και ένας διεθνής στάρ μέσα, ο Μανού Μπένετ, που ήταν ο πρωταγωνιστής του Σπάρτακους. Μια άλλη ταινία που έχω κάνει, ταξιδεύει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και έχει πάρει ήδη 2 βραβεία, το Κλαδί στη Φωτιά. Και τώρα θα πάω στην Κύπρο σε λίγες μέρες, γιατί διαγωνίζεται στο Φεστιβάλ Λευκωσίας. Και μόλις γυρίσω από την Κρήτη ολοκληρωτικά, ξαναξεκινάμε το Σκρούτς, που θα κόψω τα γεννάκια μου. Γιατί εκεί δεν μου χρειάζονται. Μα όταν σε είδα με τα γένια, λέω κάτι έγινε. Δε. Λέω για να αφήνει γένια δεν υπάρχει. Κάτι έχει γίνει. Δε. Δεν τα αφήνει τυχαία. Ο Σκρούτς, ξέρεις ότι είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Ναι. Το είχες δει πέρσι. Ναι. Φέτος θα γίνει στο θέατρο Ακρόπολ. Και αντί της Μπέτης Λιβανού θα παίζει Μπέση Μάλφα. Ωραία. Θα προσθεθούν και άλλα τραγούδια. Είναι ένα musical που είναι και για παιδιά και για μεγάλους. Πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους ρόλους που έχω κάνει ο Σκρούτς. Ωραία και θα σε τιμήσουμε εννοείται. Και ποια είναι τα σχέδιά σου για αργότερα. Λοιπόν, θα σου πω ότι φέτος θα κάνω ένα όνειρό μου πραγματικότητα. Α, επειδή ποιο? Ο Σκρούτς, θα σου πω, έχει σχέση με τα ταξίδια. Επειδή ο Σκρούτς είναι. Δεν θα παιχτεί όλη τη χρονιά. Α? Θα τελειώσει τέλη Ιανουαρίου. Το Φεβρουάριο θα πάω διακοπές σε καλοκαίρι. Θα πάω στο Νότιο Ημισφαίριο. Το έχω πάρα από πολύ μικρό παιδάκι αυτό το όνειρο. Να φύγω ένα χειμώνα και να πάω να βρω ένα καλοκαίρι. Αυτό είναι καταπληκτική ιδέα. Το έχω χρόνια στο μυαλό μου να το κάνω και ποτέ δεν μπορούσα. Γιατί πάντα έπαιζα στο θέατρο όλο το χειμώνα. Έχεις τώρα βρει τον προορισμό ή θα το ψάξεις. Σκέπτομαι μεταξύ Ταϊλάνδης και Νέα Ζηλανδία. Παρέα θέλεις. Όποιο αφήνει τη δουλειά του. Εγώ την αφήνω, ξέρεις. Εγώ το μιλάω σοβαρά. Δεν θα πάω μόνος μου, θα πάμε παρέα. Έτσι πειράζει, κι εγώ παρέα θα είμαι. Αυτό όμως επειδή. Θα σας αφήνω ό,τι θέλετε εσείς πριβέ, θα πάω εγώ να κάνω τις βόλτες. Επειδή είμαι πολύ του ταξιδιού και αυτό το έχω όνειρο από παιδί. Γιατί πάντα έλεγα, αφού η γη είναι χωρισμένη έτσι και το νότιο ημισφαίριο από το βόρειο έχουν ανάποδα τα καλοκαίρια και τους χειμώνες. Ισχύει. Θα φύγω ένα χειμώνα εδώ που θα πέφτει χιόνι το αυτό και θα πάω να βρω ένα καλοκαίρι. Γιατί και με το survival έτσι δεν γίνεται. Α, ναι. Εκεί που πάνε. Είναι έχει καλοκαίρι. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ το ζηλεύω αυτό ότι όταν βρέχει εδώ και κουκουλιαζόμαστε εκεί πέρα είναι με τα μαγιδάκια του. Και το ανάποδο. Ναι. Όταν έχουμε εμείς το ωραίο καλοκαίρι τον Αύγουστο. Να σου πω και να γελάσει, μια φορά Αύγουστο εγώ έφυγα και πήγα. Στην Καραϊβική και μόλις μας είδαν εκεί, λέει καλύτερα λαθήκατε. Αφήσατε την Ελλάδα και ήρθατε εδώ, γιατί πέσαμε στην περίοδο των τυφώνων. Σοβαρά. Και γινόταν της κακομοίρας. Και λέει δεν ερχόσασταν το Γενάρη, που είναι ωραία. Μας ήρθατε μέσα στον Αύγουστο και κλειστήκαμε σε ένα ξενοδοχείο. Είδατε καθόλου τυφώνες εδώ πέρα? Πώς την είδαμε. Πήγαμε σε κακή περίοδο. Εντάξει, τουλάχιστον που δεν μας ρούφηξε ο τυφώνας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και τώρα το καλοκαίρι που μας πέρασε, εσύ τι έκανες, δεν σε έχω ρωτήσει. Εγώ πήγα πολύ λίγες διακοπές φέτος, μόνο στην Πάρο, αλλά πηγαινορχόμουν στην Επίδαυρο. Κάθε Σαββατοκύριακο, επειδή είχα πολλή δουλειά εδώ, πήγαινα το τριήμερο στην Επίδαυρο και βλέπα παραστάσεις που ήταν διακοπές τριημέρου. Αλλά το έκανα συνέχεια αυτό. Ναι, δεν σταματάς, είσαι συνέχεια σε αυτό. Και έκανα και πολλά ταξίδια στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, τη δικιά μας Μακεδονία, ναι. Έτσι, για να μην παρεξηγούμεθα. Πήγα στη Δράμα, στην Καβάλα, σε Σέρες, σε διάφορα φεστιβάλ και ήταν τόσο ωραία αυτά που πέρασα. Ας πούμε, πήγα και στο φεστιβάλ των κόμιξ.
το Comic Con στη Θεσσαλονίκη που έμεινα μια εβδομάδα για τα comics και τα κινούμενα πώς σχέδια. Πώς ήτανε? Ήτανε καταπληκτικά. Κόσμος, πολύ, δηλαδή, δεν περίμενα τόσο πολύ θα αγαπάνε τα comics ο κόσμος. Δηλαδή, μας κάνανε τέτοιες εκδηλώσεις αγάπης που ήταν και συγκινητικές, μπορώ να σου πω. Ωραία, μια χαρούλα. Επειδή ο κόσμος έχει αγαπήσει και τη φωνή μου μέσα από τα κινούμενα σχέδια που έχω κάνει. Όπως ξέρεις, κάνω τον Bugs Bunny 40 χρόνια. Ναι, μεταγλωτής, ναι, εννοείται. Και πολλούς άλλους. Όλος ο κόσμος το ξέρει με τις μεταγλωτής. Ναι. Καταρχήν σε ακούμε, δεν υπάρχει, ναι. δεν αποφεύγεσαι. Και έρχονται μικρά παιδάκια, έρχονται οι γονείς τους, έρχονται και οι παππούδες και μου λένε με εσάς μεγαλώσαμε. Και λέω εγώ, ευτυχώς που εγώ δεν μεγάλωσα και παραμένω παιδί. Και καλά το κάνεις και έτσι πρέπει να λέω. Και κάνω και ένα μικρό ήρωα στο YouTube που είναι ο μικρός μάγος Αγκού που λέει παραμύθια στα παιδιά μέσα από τραγούδια. Αλλά είναι ο πρώτος Έλληνας ήρωας που μεταγλωτίζεται σε άλλες γλώσσες στην Ευρώπη. Αλλά είναι ελληνικό αυτό. Ωραία. Ο μικρός μάγος Αγκού. Δείτε. Ωραία, γιατί αγαπάμε τα παιδιά και θέλουμε να τους δίνουμε έτσι ωραία παραμυθάκια και storyblends. Ναι, ναι. Στο YouTube όμως είναι μόνο στο YouTube. Μόνο στο YouTube. Θα το βρούνε. Ναι, όποιος ψάχνει ή τα βρίσκει, έτσι λένε. The Little Αγκού είναι έξω. Εδώ είναι ο μικρός μάγος Αγκού. Οπότε θα μπείτε να δείτε το μικρό μάγο. Αγκού. Δεν κάνουν στα παιδάκια Αγκού, Αγκού. 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 Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά και χαίρομαι που τα ζεις όπως και δίποτε. Κοίταξε, η ζωή ενός ηθοποιού είναι αρκετά ενδιαφέρουσα όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Σωστά. Θέλω να σε πάω σε κάτι που σε είδα. Τι? Και έπαθα πλάκα που είχες πάει με τον Άλεξ. Πού? Τον λέω τον Άλεξ, τον Πετρίδη. Ναι, που είχατε πάει στο παιχνίδι με τον Black... Α, πέρυσι. Ναι, που ήταν μαύρο τα δωμάτια και αυτά. Εγώ δεν τρομάζω με αυτά. Φαινόταν κιόλας ότι δεν τρομάζω. Απλά ήταν βιαστικά να πιάνεις διάφορα πραγματάκια εκεί, κατσαρίδες κτλ. Αυτό το έκανα βέβαια για να πάνε τα χρήματα στο Ταμείο Λευοβοηθείας των Ηθοποιών. Το ξέρω. Αλλιώς δεν θα το έκανα γιατί δεν συμμετέχω συνήθως σε παιχνίδια. Αυτό είναι παιχνίδι. Παιχνίδι είναι. Σε reality δεν θα πήγαινα με τίποτα. Δηλαδή και πάρα πολλά λεφτά να μου δίνανε. Δεν είναι πρόκειτο. Άμα σου πω ότι ήσασταν καταπληκτικοί. Αλέξανδρε, ξέρω ότι μας βλέπει. Τα φιλιά μας. Ήμασταν δίδυμο φοβερό. Ήσασταν δίδυμο πραγματικά φοβερό. Επειδή είμαστε και πολλοί φίλοι και αυτοσαρκαζόμαστε. Μαζί μεγαλώσαμε. Ναι. όχι, αλλά αυτός είναι πολύ πιο μικρός από μένα. Μια 20 ετία. Εντάξει. Λοιπόν, τα φιλιά μας και σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Εγώ εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά η εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς εσύ έχεις εφράδια λόγου και είσαι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, τα λέμε.